για να πάμε στην Κάριστο. Το άλλο μέτωπο. Ναι, έχουμε αναζωπήρωση να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ρευτέρη Ραβιόλο, να μας πει πώς είναι η κατάσταση εκεί, όπου κάθε καλοκαίρι δυστυχώς η Κάριστος είναι ένα σημείο, ένας τόπος που υποφέρει από τις πυρκαγιές. Κύριε Ραβιόλο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Έχουμε δυνάμωση πάλι του αέρα. 5 με 6 μποφόρ τώρα αυτή τη στιγμή επικρατούν. Έχουμε αναζωπήρωση στα δύο μέτωπα που είχαμε, ένα που πηγαίνει προς το Πλατανιστό και ένα που πηγαίνει προς το Λιβάδι. Τώρα επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις, είναι πάρα πολύ δύσκολη όμως η κατάσταση. Έκκληση πάλι για εναέρια, έχουμε ένα Έριξον, αλλά θέλουμε ενίσχυση αν μπορέσουμε να καταφέρουμε για να την κρατήσουμε τη φωτιά έξω από το Λιβάδι και έξω από τον Πλατανιστό. Πόσο μακριά είναι η φωτιά αυτή τη στιγμή από τα χωριά αυτά? Περίπου στο 1 χιλιόμετρο και πιο λίγο. Έχουν κενωθεί προληπτικά ή όχι ακόμα? Ναι, έχουν κενωθεί. Το Λιβάδι είχε κενωθεί και ο Πλατανιστός έδωσα τώρα εντολή. Α, μόλις και για δεύτερο χωριό. Άρα, λοιπόν, αυτό που εσείς λέτε είναι ότι οι επίγειες δυνάμεις δυσκολεύονται να κρατήσουν αυτή τη στιγμή στη φωτιά, χρειάζονται περισσότερα. Πάρα πολύ. Είναι επίγειες. Έχουμε καταβάλει, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και η δεύτερη μέρα. Είχαμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια χθες το βράδυ. Είχαμε περιορίσει το πρωί πάρα πολύ και τα δύο αυτά μέτωπα και τις εστίες που υπήρχαν. Αλλά τώρα ο άνεμος δεν μας βοηθά καθόλου. Καταλαβαίνετε τώρα όταν έχεις 5 με 6 υποφόρ ανέμους, πόσο δύσκολο είναι. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.